επαγγελματικότητας και η αλλαγή της παραγωγικής δομής ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγές είναι οι βασικοί άξονες του νέου Εθνικού Αναπτυξιακού Προτύπου που θα ακολουθήσει η Ελλάδα έως το 2021, το οποίο παρουσιάστηκε στο Euro Working Group. Στο πεδίο της φορολόγησης περιγράφεται πως η ανάκαμψη της οικονομίας και η πάταξη της φοροδιαφυγής θα επιτρέψει τη σταδιακή μείωσή της, αρχικά στα κέρδη των επιχειρήσεων και σε δεύτερο στάδιο νέα μείωση στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, στη φορολογία στην ενέργεια και στα φυσικά πρόσωπα. Θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θεωρούμε σίγουρο ότι θα υπερκαλύψουν τις τυχόν απώλειες των εισφορών που θα προκύψουν από την προαναφερόμενη μείωση. Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο βασίζεται σε 9 πυλώνες: τον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ενέργεια, διαμετακομιστικό εμπόριο και συνδυασμένες μεταφορές, έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, τη βιομηχανία φαρμάκων, τη βιομηχανία μετάλλων και δομικών υλικών, την ναυτιλία και τις εμπορεύσιμες υπηρεσίες. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η έμφαση στην καινοτομία θα δώσουν όθηση στην επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και ανάπτυξη στον τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή πραγματικά χρειάζονται ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και υποβοήθησης για να μπορέσουν να δημιουργήσουν υπεραξία και στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο υπηρετεί και η ρύθμιση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και δίνει τη δυνατότητα αδειοδότησης σε νέα επιχείρηση μέσα σε λίγες ώρες, με την κατάθεση στην εφορία μιας δήλωσης έναρξης. Διαβάζοντας κανείς, το μοντέλο ανάπτυξης συνειδητοποιεί ότι αγγίζονται τομείς που πραγματικά υπέφερε το σύστημα της χώρας μας εδώ και πολλά χρόνια πριν, απλά εύχεται να εφαρμοστεί μόσο το δυνατόν λιγότερες αποκλίσεις από τις εξαγγελίες. Το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της κυβέρνησης θα συνοδευτεί με νέα επίθεση στις εργασιακές σχέσεις, πρόσθετα φορολογικά βάρη για το λαό, μείωση της φορολογίας και αύξηση της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί είναι σχέδιο που υπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη, που θα δημιουργηθεί σύντομα στην Ελλάδα, θα επικεντρωθεί στη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.